Στην πραγματικότητα όμως είναι πνεύματα, δεν έχουν σώμα, είναι άειλα όντα, οπότε δεν έχουν και πραγματική τέτοια μορφή. Λοιπόν, πάμε να τον σχεδιάσουμε. Τη διαδικασία την ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, θα σας πω εγώ τι κάνω και θα το βρούμε μετά. Λοιπόν, εγώ τοποθέτησα αυτή τη στιγμή εντελώς ζωγραφικά, με ελεύθερο δηλαδή χέρι, πρόσωπο και κεφάλι. Τα φτερά θα δείτε που θα είναι όταν μπουν. Μη βιάζεστε. Η ζωή είναι πάρα πάρα πολύ μικρή για να βιαζόμαστε. Πολύ μικρή. Και για μένα μικρότερη. Όχι, για όλους ίδια είναι. Δεν ξέρετε ποτέ. Λοιπόν, για όλους ίδια είναι. Πάμε. Το βλέπετε. Έχω δώσει μία στροφή στο πρόσωπο προς τα δω. Και μία στροφή στο σώμα προς τα εκεί. Μπορείτε να σηκωθείτε αν θέλετε για να βλέπετε και καρέκλες μπορείτε να φέρετε. Για μεγαλύτερη άνεση και τις ξαναπηγαίνουμε στη θέση τους μετά. Εγώ αυτό είχα κατά νου ότι θα κάναμε. Δημητρά, δώσ' μου σε παρακαλώ ξανά τη γόμα γιατί σίγουρα θα τη χρειαστώ. Δεν, είναι σκληρή πολύ, δεν σβήνει. Σε ευχαριστώ. Το βλέπετε. Απλά να πούμε ότι το πρόσωπο είναι στο κέντρο. Αυτό είναι στο κέντρο, ας πούμε στο μισό. Όχι, δεν είναι μισό. Όχι, έχουμε ένα. Δύο περίπου. Δύο. Θα υπολογίσουμε το κεφάλι να μπαίνει δύο φορές. Είναι λίγο μικρότερο από δύο σε μένα, αλλά είναι εντάξει. Εκεί το θέλω. Και να, όχι, και από πάνω θα υπολογίσουμε ένα κενό γιατί πρέπει να μπει το φωτοστέφανο. Ναι. Εντάξει. Ένα, δύο. Το κεφάλι είναι όσο είναι το σώμα. Δηλαδή βρίσκουμε το κεφάλι που θα μπει και υπολογίζουμε αυτό να το χωρίσουμε στα δύο. Εντάξει, το καταλάβατε όλοι. Βρίσκουμε το κεφάλι, θα ξεκινήσει εδώ και αυτό εδώ, αυτή την απόσταση, τη χωρίζουμε σε δύο ίσα μέρη. Και τοποθετούμε το κεφάλι. Οκ. Τα φτερά, τα μαλλιά των αγγέλων πάνε πάντα λίγο πιο χαμηλά, οπότε τα τοποθετώ. Λοιπόν, και πάμε να το σχεδιάσουμε. Με στροφή προς τα δεξιά το... Με στροφή προς τα δεξιά. Πάντα προς τα δεξιά ή... Όχι, τώρα το σχεδιάζω εγώ έτσι. Ναι. Να βλέπετε κάπου, να έχετε μια εικόνα, μωρέ, ναι. Γιατί στον αέρα... Όχι, θα έχετε μια βάση, αυτό δεν είναι και το δικό μου το σχέδιο, δεν είναι κανόνας ότι πρέπει να γίνει έτσι. Είναι μια βάση, ρε παιδί μου, η οποία κατά ψέματα βοηθάει. Αλλιώς, ναι, δεν μπορείς, άμα δεν ξέρεις εξ αρχής πώς να το κάνεις. Εδώ θα μπουν λίγο τα μάτια. Εδώ είναι το αυτή. Εντάξει, ο λαιμός. Και πάμε να κάνουμε λίγο τα μαλλιά.
Άρα η αριστερή πλευρά του μαλλιού είναι πιο πλούσια. Πιο... Είναι πιο πλούσια γιατί πρέπει να δείξουμε τη στροφή του προσώπου. Ναι. Έτσι. Όπως αυτός ο λαιμός εδώ πέρα είναι πάρα πολύ λεπτός εκεί που είναι, γιατί από εδώ είναι η φαρδιά πλευρά, θα πρέπει να τον ανοίξουμε λίγο. Ποια πλευρά είναι η φαρδιά? Του σώματος είναι αυτή η πλευρά. Του προσώπου είναι αυτή, του σώματος είναι αυτή. Έχουμε αντίθετη κίνηση. Λοιπόν, εδώ. Πάμε να κάνουμε λίγο τα ρούχα του. Δεν θα βάλουμε πανοπλίες, χάρη ευκολίας. Γιατί δεν είναι εύκολο καθόλου. Βάλουμε μία λαιμόκοψη. Αυτό ήταν, αν έχετε δει και στην Παναγία φορχέται αυτό και στους βασιλιάδες. Ήταν κάτι δέρματα τα οποία φορούσαν πάνω, τα οποία είχαν πολύ έντονη διακόσμηση, είχαν στολίδια, κοσμήματα, πετράδια κλπ. Και φορούσαν οι βασιλείς ως επιτοπλίστων, έτσι, οι άρχοντες. Μεγάλος ώμος, φαρδής ώμος, μικρός ώμος. Εδώ είναι το κέντρο του σώματος. Φαρδής ώμος, στενός ώμος. Από εδώ είναι το χέρι. Είναι και πολύ στενός. Πιο μεγάλο. Από εδώ είναι το χέρι. Τραβάμε και μερικές γραμμούλες, εντάξει, αυτές. Βάλουμε λίγο το φωτοστέφανο και τα φτερά του. Ο φαρδής όμως είναι αυτός. Πού? Γι' αυτό και τον βγάζουμε πιο έξω, ενώ εδώ έχουμε βάλει λίγο όμως, βλέπεις. Ναι. Ενώ εδώ δεν κατεβάζουμε κάτω, το τραβάμε προς τα έξω. Άρα ο φαρδής πάει και πιο μικρό το πρόσωπο. Ναι. Θα τραβήξουμε το φωτοστέφανο, θα το κάνουμε λίγο μεγαλούτσικο. Να βγει και λίγο έξω δηλαδή. Θα το κάνετε, ναι, τσίμα-τσίμα αναγκαστικά. Ή θα βάλουμε το φωτοστέφανο απευθείας επάνω στο ξύλο. Ούτως ή άλλως το φωτοστέφανο θα το πατήσουμε απευθείας επάνω στο ξύλο. Πρέπει να σημειώσουμε αυτό το σημείο για να μπορείτε να το βρείτε και μετά. Πάμε να βάλουμε λίγο και τα φτερά, τα οποία εντάξει δεν θα πολύ φαίνονται, αλλά ίσα ίσα να φαίνεται εννοείται ότι πρόκειται ότι για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, και θα φτιάξουμε και το πρόσωπο μετά. Και από εδώ. Στα φτερά έχουμε μεγάλη ελευθερία, ο καθένας μπορεί να κάνει όταν έχουμε στη διάθεσή μας αρκετά φτερά ό,τι θέλει. Τι εννοείται ό,τι θέλει? Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα με τα φτερά και να είσαι πολύ δημιουργικός και δημιουργική, εάν το θέλεις.
το κατεβάσουμε λίγο σε περίπτωση. Θέλει δουλίτσα. Έλα, παίρνει πολύ γλυκιά μορφή, ωραία. Ναι, ναι, έτσι δεν είναι. Λέω ότι που έβαλε το στόμα αυτό, είπε στη Μαριάνθη, γλυκά. Θα τα δουλέψουμε όλα, Βάια. Να άρχισε να γλυκαίνει. Θα τελειώσουμε ένα σχέδιο και μετά θα δούμε τι δεν μας αρέσει. Θα το αλλάξουμε. Κάνουμε τη χάρη στη Βάγια και να το μικρύνουμε λίγο. Καλύτερα, ε. Δεν κρίνεις. Να τα αφήσω. Σε σχέση με το πηγούνι. Δεν κάνω πλάκα, αλήθεια σου λέω, γιατί το είδες ότι ήταν χοντρό. Πάτερ, το πηγούνι. Χοντρό δεν ήτανε. Κατέβασμα. Σωστή. Όχι, όχι. Γιατί ήδη είναι αρκετά μικρότερο από τη μύτη. Πού θα το πάμε. Μου φαίνεται σαν να τραβάει από εδώ. Όχι, όχι. Όχι. Ο λαιμός είναι ωραίος. Το ρουθουνάκι λίγο τα αριστερά εμένα μου φαίνεται λίγο πολύ... Όπως το βλέπουμε από την αριστερή. Λίγο κάπως τραβηγμένο. Δεν το βλέπω πάρα πολύ ωραίο, πάτε να περιμένετε από εμάς. Αυτό θα το φτιάξεις. Θα το ολοκληρώσεις. Θα το φτιάξουμε, θα το φτιάξουμε. Θα το πιστεύεις σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Κάνω λίγο σας, γιατί έχω χώθει. Ωραία. Λοιπόν, και οι άγγελοι έχουν και τις κορδέλες. Πώς? Ο Κόντογλου έχει γενικά πολύ ωραία πράγματα. Έχετε βάλει κορδέλα. Ο Κόντογλου είναι ο Κόντογλου. Όχι, η κορδέλα μπαίνει εδώ. Έχει μια ωραία εικόνα πολύ. Εγώ δεν τη σχεδιάζω ποτέ, αλλά αυτή τη φορά για να τη δείτε θα τη σχεδιάσω. Την κάνω κατευθείαν με το χρώμα. Ναι. Λοιπόν, και από πίσω από τα μαλλιά. Βγαίνει η κορδέλα. Όχι, όλοι οι άγγελοι. Σας έχω πει περί την πρόκειται. Η κορδέλα είναι τακτοποιημένα τα μαλλιά. Πιασμένα και τακτοποιημένα. Δεν είναι στον αέρα να ανεμίζουν ατιμέλητα. Δεν είναι δάστα τα μαλλιά. Ναι, είναι τακτοποιημένα και ωραία. Αυτό. Τι πάθατε, καλέ. Τι ωραία, την πία του κάνει μόνο. Θέλω μια ξύστρα, παρακαλώ. Στο ίδιο, ευχαριστώ. Τι, τα κάνουμε αυτό για βοήθεια, κατάλαβα. Είναι
Τι είπα αυτή, Δήμητρα. Λοιπόν. Τα γυαλιά μου. Κάτι με τρώει μένω τώρα εδώ πέρα. Λίγο κάπως. Θα με φάει, θα το φάω, θα το βρούμε πού θα πάει. Θα το πρόσωπο, γιατί πάλι μας έχει φάει. Έτσι το ζωγραφίζουμε το πρόσωπο. Εδώ κάτι δεν μου αρέσει εδώ πάνω. Πολύ καλύτερα. Ο μεγάλος σαν λίγο τα μάτια του, αλλά το πάνε καλύτερα. Ναι, ναι, ταιριάζουν στο μέγεθος του προσώπου καλύτερα. Λοιπόν, ίσχυσα λίγο και τη μία πλευρά του λαιμού, έτσι. Ίσχυσα λίγο τη μία πλευρά του λαιμού. Χόντρινε λίγο και ο λαιμός, αλλά πάει καλύτερα στο μέγεθος του προσώπου. Και σίγουρα θέλει και αυτός όμως λίγο ακόμα να μην κατέβει καθόλου, μάλλον να ανοίξει εντελώς. Μπορώ ρε, να κάνω ευθεία. Εδώ. Εκεί, για να φαίνεται λίγο πιο έντονα η κίνηση του σώματος. Να το δουλέψω λίγο ακόμα. Έλα, Βαΐα, κάνε την καλή. Μπράβο. Ο γνωσός της. Ωραία. Δώσ' μου και λίγο, σε παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι πλευρά θα είναι η πλευρά η σκοτεινή, η μικρή. Προσέξτε τώρα να δείτε, στο πρόσωπο η φαρδιά πλευρά είναι αυτή. Ναι. Έτσι, α, έχουμε μία στροφή προς τα εδώ. Ναι. Το μάτι το στρίβουμε προς την αντίθετη μεριά, για να έχουμε την επαφή με το βλέμμα. Και το σώμα το στρίβουμε πάλι προς την αντίθετη του προσώπου, οπότε έχουμε μία ζιγζάκ κίνηση. Έχουμε το μάτι, το πρόσωπο και το σώμα. Καταλάβατε, έχουμε μία κίνηση τέτοια. Αυτοί είναι χιαστοί άξονες που δεν φαίνονται, αλλά υπάρχουν πάνω στην επιφάνεια και δίνουν τον περίφημο ρυθμό για τον οποίο σας μιλούσα. Έτσι. Έχουμε ρυθμό. Τι ρυθμό? Αυτό όνομα. Ρυθμός, ξέρεις από πού βγαίνει, από ποια λέξη βγαίνει, προέρχεται η λέξη ρυθμός, Βαΐα? Όχι. Όχι, από τη λέξη ρέο, κιλό, γλιστρό, κιλό. Όπως ρέει το νερό, λοιπόν, πρέπει να ρέει και ο ρυθμός. Συγγνώμη, πάτερ, αυτό είναι μαλλιά. Ναι. Και ο ζωγραφικός και ο μουσικός. Και ο μουσικός. Το ίδιο πράγμα είναι, Δημητρά. Το ξέρω πολύ. Ακριβώς το ίδιο. Απλά απλώς στο κουτάκι. Ακριβώς το ίδιο. Όταν... Πάμε να δώσουμε. Δεν τρομάζετε. Καλά κάνει και τρομάζει. Και εγώ τρομάζω τον ακούω για αρχαία. Γιατί καλά. Σαν μαθητής. Τώρα μ' αρέσουν. Σαν μαθητής. Όχι, δεν είναι καθόλου τρομαζικό. Με έπιανε, Παναγία μου. Είναι πολύ όμορφη η γλώσσα. Σας
Σαν μαθητής έτρεμα, έτρεμα. Όταν ερχόταν η ώρα των αρχαίων, έτρεμα. Εγώ έπιζα την καθηγήτρια. Πάλι. Είδες διαφορά. Μητάς, μην είναι πολλές γραμμές. Θα πατήσουμε και μέσα αυτές. Πώς δεν να κάνω σωστά το σκονάκι, πάτε. Θέλω να τις κάνω παράλληλες με την πάνω. Έχουμε εδώ τη λαιμόκοψη. Και εδώ θέλω να το κάνω λίγο πιο παράλληλο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν έχουμε καμπυλωτές γραμμές να είναι μεταξύ τους παράλληλες. Ωραία. Νομίζω είμαστε σε καλή φάση. Πολύ ευχαριστούμε. Λιγόμα σας.